Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκδήλωση για το βιβλίο του Βασίλη Βαμβακά «Ο λόγος της κρίσης, πόλος η βία με στοχασμό στην πολιτική και δημοφιλή κουλτούρα». Θα μου επιτρέψετε να πω προεισαγωγικά μερικά σχόλια για αυτό το βιβλίο, ξεκινώντας από την εντύπωση που μου άφησε όταν πριν λίγο καιρό ο Βασίλης μας έστειλε στο επίκεντρο τα δοκίμια αυτού του βιβλίου. Διαβάζοντάς τα, συνειδητοποίησα για μία ακόμα φορά, ολοκληρώνοντας την ανάγνωση, πόση δύναμη έχουν οι ιδέες, πόση δύναμη έχει ο λόγος και πόσο απλουστευτική είναι αυτή η παλαιομοδίτικη αντίληψη που θεωρεί το πολιτικό και πολιτισμικό φαινόμενο ως ένα απλό επικοδόμημα της οικονομικής βάσης. Οι ιδέες, ο λόγος, διαβάζοντας τα κείμενα του Βασίλη Βαμβακά, αποδεικνύεται ότι έχουν υλική δύναμη. Οι ιδέες είναι εκδικήτριες, επιστρέφουν στην πραγματικότητα, την διαμορφώνουν και συνδημιουργούν νέα δεδομένα. Αυτό που έχει επισημάνει εξ αρχής ο Βασίλης Βαμβακάς στο βιβλίο του είναι ότι στην Ελλάδα της κρίσης είχαμε μία μετεξέλιξη του δημόσιου χώρου και των παλιών πράσινων και γαλάζιων καφενέδων, όπως έγραφε πριν δεκαετίες το βήμα ο Χάρης Κουσκουρέλης, με τα blogs, με το Facebook, με τα προφίλς, με τους τοίχους, και έχουμε μία ευρύτατη πολιτικοποίηση στρωμάτων τα οποία πριν την κρίση δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας νέος δημόσιος χώρος και ένας νέος δημόσιος λόγος. Με τα λόγια του Βασίλη Βαμβακά, δημόσιος λόγος τον οποίον οι διαφορές συγκροτήθηκαν εξ ορισμού ως αγεφύρωτες σε όλα τα επίπεδα. Στην θέση του παλιού δικοματικού δικασμού, ένα νέο δικαστικό δίπολο, το μνημόνιο-αντιμνημόνιο αναδύεται. Τα μέσα ενημέρωσης υιοθετούν στην μεγάλη τους πλειοψηφία αυτόν τον νέο δικαστικό λόγο. Ένα νέο πνεύμα των καιρών εμφανίζεται. Και πάλι με τα λόγια του Βασίλη Βαμβακά, τα ιδιωτικά τηλεοπτικά μέσα και κυρίως η πρωινή ενημερωτική ζώνη φιλοξένησε όλες τις μορφές απόλυτης σύγκρουσης και ανορθολογικού δικασμού. Ο Βασίλης Βαμβακάς εξετάζει στα κείμενά του αυτόν τον λόγο, αυτήν την δικαστική εκδοχή του λόγου, ο οποίος θεωρεί ότι η κρίση που περνάει η χώρα έχει αποκοπεί από τα οικονομικά της συνδυλούμενα, διότι είναι μια κρίση η οποία εφευρέθηκε, κατασκευάστηκε. Ο Βασίλης Βαμβακάς ασκεί πολύ αυστηρή κριτική σε αυτόν τον λόγο που δεν δυσκατάζει να τον αποκαλέσει εξουσιαστικό λόγο που χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα. Πολύ ορθά κατά την άποψή μου επισημαίνει ότι αυτή είναι η πολυσυλλεκτική δύναμη του αντιμνημονιακού λόγου. Παλιές ή και αναχρονιστικές αντιλήψεις συμβαδίζουν με υπερσύγχρονες φόρμες και πρακτικές αφήγησης. Έχουμε λοιπόν ένα νέο λόγο που συστατικό του στοιχείο είναι η εθνικολαϊκιστική ρητορία,
έναν νεορομαντικό λόγο όπου ο ορθολογισμός εξωστρακίζεται. Και έχουμε βέβαια και έναν λόγο ο οποίος φλερτάρει με την πολιτική βία, την δικαιολογεί, την νομιμοποιεί και την θεωρεί θεμητή, δημιουργώντας έτσι τον προνομιακό βιότοπο για την ανάδυση των εξτρεμιστικών ιδεών. Όπως πάρα πολύ εύστοχα παρατηρεί, οι εξτρεμιστικές εκφράσεις είχαν σε μεγάλο βαθμό απικήσει τον δημόσιο λόγο, την δημοφιλή κουλτούρα, την ενημέρωση, την επικοινωνία, πολύ πριν γίνει αυτό αντιληπτό με την απόλυτη ενσάρκωσή τους από τη Χρυσή Αυγή. Δυστυχώς, με το βιβλίο του Βασίλη Βαμβακά έχουμε έναν λόγο περί του πολιτικού λόγου, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, αλλά ο οποίος μας υπενθυμίζει, μια και είμαστε σε έναν χώρο που φέρει το όνομα του Μανώλη Αναγνωστάκη, πόσο δίκιο είχε ο ποιητής όταν έλεγε «σαν βρόκες να καρφώνονται οι λέξεις, να μην τις παίρνει ο άνεμος». Και με αυτές τις σκέψεις δίνω αμέσως το λόγο στον πρώτο εισηγητή, τον Άρη Στυλιανού. Ναι, εντάξει, λέω να μιλήσω αυτό. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και θέλω να πω πρώτα-πρώτα ότι είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για το βιβλίο του Βασίλη Βαμβακά, γιατί με το Βασίλη μας συνδέει αρκετών χρόνων, πάνω από δεκαετία, 13 περίπου χρόνια γνωριμία και φιλία και τον εκτιμώ πάρα πολύ και ως άνθρωπο και επιστημονικά. Μαζί με έναν άλλο φίλο του Βασίλη πολύ και δικό μου, τον Παναγίτο Παναγιωτόπουλο, έχουμε περάσει κάποια χρόνια στο Πανεπιστήμιο και δημιουργικά χρόνια και γι' αυτό είμαι χαρούμενος. Το βιβλίο δεν το είχα διαβάσει μέχρι πριν από λίγες μέρες και το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ και σας το συστήνω εκθήμως, όπως λένε, να αρχίσω από τον τίτλο. Ο λόγος της κρίσης. Έχει και έναν υπότιτλο βέβαια. Πολιτική βία, συγγνώμη, υπότιτλος είναι πόλωση βία, αναστοχασμός στην πολιτική και δημοφιλή κουλτούρα. Ο τίτλος, ο λόγος της κρίσης, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ εύστοχος, είναι και πολύ ευφυής. Μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα, η γενική της κρίσης να διαβαστεί ως γενική αντικειμενική, δηλαδή λόγος για την κρίση, λόγος περί της κρίσης, αλλά μπορεί να διαβαστεί και ως γενική υποκειμενική, ο λόγος της ίδιας της κρίσης, τι λέει η ίδια η κρίση με τα λόγια της, πώς μας μιλά. Και τα δύο αυτά ενδεχόμενα ενυπάρχουν μέσα στο βιβλίο, νομίζω. Είναι ένα εξαιρετικά ευρύ θέμα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει ο Βαμβακάς εδώ πέρα. Εξαιρετικά ευρύ το υλικό με το οποίο ασχολείται και είναι αξιοθαύμαστο πώς έχει παρακολουθήσει για τέσσερα περίπου χρόνια, τέσσερα Βασίλη, πέντε ίσως, πάρα πολλά δημοσιεύματα του έντυπου και του ηλεκτρονικού τύπου και τα σχολιάζει και τα αναλύει και τα παρουσιάζει και μάλιστα έχει κάνει μια ωραία επιλογή να βάλει και οπτικό υλικό μέσα στο βιβλίο, δηλαδή κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων, κάποια στοιχεία, ας πούμε, από δημοσιεύσεις μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ζωντανεύουν το κείμενο και δείχνουν, ας πούμε, αυτό που θέλει να πει πολύ πιο γλαφυρά. Το ευρύ υλικό και το ευρύ θέμα του βιβλίου οδηγεί και σε δυσκολίες. Είναι δύσκολο πραγματικά να τηθασευτεί και να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το υλικό. Αλλά νομίζω ότι ο συγγραφέας εδώ πέρα πετυχαίνει πολύ καλά
να τοποθετηθεί άμεσα στα διάφορα θέματα της επικαιρότητας και στα διάφορα διακυβεύματα, ας πω και αυτή τη λέξη, που θέτει η κρίση, τοποθετείται εν θερμό, εν εξελίξει, μέσα εν το γενάστε, αν θέλετε, στις εξελίξεις. Γιατί τα κείμενα τα περισσότερα είναι γραμμένα επικαιρικά με αφορμές από το 2011 μέχρι το 2014 και απαντούν ακόμη και εν θερμό σε εξελίξεις και σε γεγονότα που έτρεχαν εκείνη την εκάστοτε, ας πούμε, στιγμή. Αυτή η άμεση τοποθέτηση και θέση που παίρνει ο συγγραφέας εμπεριέχει, όπως καταλαβαίνετε, ένα ρίσκο. Το ρίσκο του να μην μπορείς να πάρεις μια απόσταση από τα πράγματα και να έτσι ψυχρά να τα δεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ή στην εξέλιξή τους μέσα σε πολλούς μήνες ή μέσα σε χρόνια. Αυτό το ρίσκο είναι αξιοθαύμαστο ο Βαβακάς που το παίρνει και το αντιμετωπίζει με μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα, και έχει συνείδηση του ρίσκου. Γράφει ο ίδιος στη σελίδα 44 η προσπάθεια του κοινωνικού επιστήμονα να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τα όσα γίνονται γύρω του σε πραγματικό χρόνο τον εκθέτει σε πολλούς κινδύνους, μεταξύ αυτών και της εσφαλμένης θεώρησης της ευρύτερης πορείας των υποεξέτασης ζητημάτων. Παρόλα αυτά, ακόμη και με αυτές τις ερμηνευτικές ελλείψεις ή και τα λάθη που προκύπτουν, αν αναλογιστεί κανείς πιο ψύχρεμα τη συνολική εικόνα που προέκυψε τα τελευταία χρόνια, μπορεί ο αναγνώστης να αποκομίσει όφελος. Και όντως έτσι είναι. Πρόκειται για κείμενα που είναι γραμμένα με επίκαιρες αφορμές, όπως είπα, σε εφημερίδες συχνά ή σε περιοδικές εκδόσεις και για κάποια κείμενα που γράφτηκαν για συνέδρια και έχουν έναν ακόμη πιο επιστημονικό χαρακτήρα. Βέβαια, όλα αυτά τα κείμενα τα επεξεργάστηκε ο Βασίλης εκ νέου, πρόσθεσε υποσημειώσεις κτλ. Ούτως ώστε το βιβλίο είναι πολύ έγκυρο και επιστημονικό. Τα κείμενα αυτά αρκετά τα ήξερα, τα είχα διαβάσει, γιατί τυχαίνει να διαβάζω τα νέα στην εφημερίδα αυτή, στην οποία είναι δημοσιευμένα πολλά από αυτά. Αλλά εδώ στο βιβλίο συγκεντρωμένα τα κείμενα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, μεταλλάσσονται κατά κάποιο τρόπο, παίρνουν άλλη φυσιογνωμία και διαβάζονται πολύ πιο. Όταν διαβάζεις, έχεις, ας πούμε, μία εικόνα πολύ συνολικότερη και ωριμότερη, θα έλεγα. Ο Βαβακάς γράφει ωραία ελληνικά, κατανοητά σε ένα ευρύ κοινό και πιστεύω ότι και γι' αυτό το λόγο το βιβλίο θα αγοραστεί και θα διαβαστεί. Ήδη, ας πούμε, πάει καλά. Δεν κάνει επίδειξη, δεν είναι καθόλου νάρκισσος στη γραφή του και αυτό δεν είναι συνηθισμένο. Στο Πανεπιστήμιο έχουμε τα αντίθετα, ας πούμε, συνήθως φαινόμενα. Ταυτόχρονα, ενώ αφορά ένα ευρύ κοινό η γραφή, έχει το βιβλίο μέσα μεγάλη γνώση και επιστημοσύνη. Και αυτό, οπωσδήποτε, εμένα μου έκανε εντύπωση. Τα κείμενα αυτά τα έχει κατατάξει ο Βασίλης σε 4 ενότητες και 1/5 μικρή. Η πρώτη ενότητα αφορά τη βία. Ο τίτλος είναι «Λόγος της βίας». Και εδώ αναλύεται το συγκρουσιακό τοπίο που προέκυψε μέσα από την κρίση στη χώρα μας, με την πόλωση ανάμεσα σε μνημόνιο και αντιμνημόνιο, μνημονιακούς, αντιμνημονιακούς. Αυτός ο διχασμός πολλές φορές που προέκυπτε και έφτανε μέχρι και σε εμφυλιοπολεμικού τύπου λόγο. Όλος αυτός ο λόγος της βίας αναλύεται πολύ κέρια, στο πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος αφορά την πολιτική, ο τίτλος είναι «Πολιτικός λόγος», όπου συζητιέται με διεξοδικά, έτσι, και πολύπλευρα η εμπλοκή των πολλών ανθρώπων στην
πολιτική, με νέες μορφές παρέμβασης, πώς μέσα από... προσπαθεί να δείξει ο Βαβακάς πώς η κρίση και η πόλωση που συνεπάγεται αυτή η κρίση ενέπλεξε πολλούς ανθρώπους στο δημόσιο λόγο, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί πρωτύτερα δεν ασχολούνταν με την πολιτική, δεν ενδιαφέρονταν και χάρη και στα καινούργια διαδικτυακά μέσα, χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Μπόρεσε να εκφράσουν, ας πούμε, μια καινούργια πολιτικοποίηση δική τους και να διαμορφώσουν ένα λόγο, ο οποίος βέβαια είναι διαφόρων ειδών και όχι πάντα θετικά, ας πούμε, δεν αντιμετωπίζεται θετικά από τον συγγραφέα, αλλά προσπαθεί να αναλύσει ακριβώς αυτό το καινούριο τύπο λόγου. Εδώ πέρα μπαίνει και το ζήτημα της εμφάνισης, ας πούμε. Τελείωσε η μπαταρία, ίσως. Συγγνώμη. Ίσως μέσα στο θέμα αυτό της πολιτικής, ο Βαβακάς αναλύει και την καινούργια εμφάνιση των μαζών στην πολιτική σκηνή μέσα από το κίνημα των αγανακτισμένων, τα κινήματα των πλατιών, και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα λίγο παρακάτω. Έχει ενδιαφέρον αυτή, για μένα τουλάχιστον είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η ανάλυση που κάνει. Το τρίτο πεδίο, το τρίτο κεφάλαιο, ας πούμε, το τρίτο μέρος του βιβλίου αφορά τη δημοφιλή κουλτούρα, όπως την ονομάζει ο συγγραφέας, με τίτλο «Δημοφιλής λόγος», και αφορά τις νέες τάσεις στην κουλτούρα. Είναι μια ειδικότητα που έχει ο Βασίλης να εξετάζει αυτά τα φαινόμενα. Προσωπικά έμαθα πολλά πράγματα που δεν τα ήξερα, και το τέταρτο πεδίο, το τέταρτο μέρος του βιβλίου αφορά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ο τίτλος είναι «Λόγος του μέσου», και με πολύ πρωτότυπο τρόπο αναλύονται τα καινούργια διαδικτυακά μέσα, η λειτουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Twitter, όλα αυτά που τα ξέρετε, και ακριβώς εξετάζεται ο λόγος που παράγεται και συνηθίζεται σε αυτά τα καινούργια πεδία. Και υπάρχουν και δύο, και υπάρχει και ένα μικρό τελευταίο πέμπτο μέρος, όπου είναι κείμενα που αφορούν την ιστορία, γενεαλογία, ας πούμε, του λόγου της κρίσης, πηγαίνοντας παλαιότερα στις δεκαετίες του 80, του 90. Ναι, κατακλυσμός. Θύμωσε ο ουρανός με αυτά που λέω, ίσως. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούτε. Εντάξει. Λοιπόν, όλα αυτά τα κείμενα που αναπτύσσονται στα πέντε αυτά μέρη του βιβλίου, πολύ κέρια και εύστοχα, ο συγγραφέας έχει προτάξει σε αυτά μία εισαγωγή που θεωρητικοποιεί όλο το πλαίσιο, ενοποιεί, ας πούμε, τις θεματικές και παρουσιάζει στις πρώτες 45 περίπου σελίδες του βιβλίου με συνεκτικό τρόπο όλη την προβληματική. Σε αυτή την εισαγωγή είναι πολύ σημαντική. Δεν θα σας κουράσω πολύ περισσότερο, θα επιμείνω σε 2-3 σημεία. Ένα θέμα που επανέρχεται στην ανάλυση του Βαβακά είναι ότι η οικονομική κρίση από το 2010 στην Ελλάδα μετατράπηκε γρήγορα σε μια κρίση συνεννόησης, σε μια κρίση νοήματος, σε μια κρίση λόγου και λόγων, αν θέλετε. Ούτως ώστε σε πολλές στιγμές το οικονομικό πρόβλημα, η χρεοκοπία της χώρας κτλ. Επισκιάστηκε, καλύφθηκε
από μία διαμάχη γύρω από την, το μνημόνιο-αντιμνημόνιο, από ιδεολογικές επιλογές, από συνωμοσιολογικές θεωρίες και που οδήγησα σε μια κρίση συνεννόησης, ούτως ώστε δεν μιλούσαμε συχνά για το επίδικο της κρίσης και της προκοπίας ή των οικονομικών προβλημάτων και μιλούσαμε περισσότερο για τις πεποιθήσεις μας, για τις αναπαραστάσεις, ας πούμε, που είχε ο καθένας από εμάς σε αυτή την κρίση. Και έτσι συχνά λέει ο Βαβακάς, το φάρμακο που προτάθηκε, ας πούμε, ως θεραπεία για την ασθένεια, το φάρμακο έγινε πολύ πιο, η συζήτηση για το φάρμακο έγινε πολύ πιο σημαντική από την ίδια την ασθένεια και την κατανόηση του προβλήματος της ασθένειας. Επιμένει επίσης, εξετάζοντας τον αντιμνημονιακό λόγο και δείχνοντας τις αδυναμίες αυτού του λόγου πολλές φορές, τις αστοχίες του, τις προχειρότητες του, αλλά δεν μένει μόνο σε αυτό, κάνει μια κριτική και στον μνημονιακό λόγο, έτσι. Παρατηρεί πολύ σωστά ότι κάτι που το πιστεύω και εγώ, ότι ο αντιμνημονιακός λόγος έγινε σύντομα ηγεμονικός στη δημόσια σφαίρα, αλλά άργησε πάρα πολύ να γίνει ισχυρός λόγος και να αποκτήσει κυβερνητικά χαρακτηριστικά, κυρίαρχα, ας πούμε, πολιτικά χαρακτηριστικά. Αυτό βέβαια συνέβη πρόσφατα με την, ίσως συνέβη τελικά με την ορίμανση και του αντιμνημονιακού λόγου και την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αλλά το βιβλίο σταματάει το 2014 και δεν έχει προλάβει, ας πούμε, τους τελευταίους μήνες. Η ανάλυση του Βασίλη θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και για τα σύγχρονα δρόμενα που ζούμε σίγουρα. Αυτό που λέει επίσης ο συγγραφέας είναι ότι έχουμε από την αρχή, πολύ γρήγορα στην κρίση, έχουμε έναν λόγο που αρνείται την ίδια την κρίση. Έχουμε έναν λόγο άρνησης της κρίσης, μια γενικότερη άρνηση της κρίσης από πολλούς συμπολίτες μας και πολλούς σχολιαστές στη δημόσια σφαίρα. Αυτή και δηλαδή ότι δεν υπάρχει κρίση, αλλά είναι μια συνωμοσία, μια διεθνής συνωμοσία, συμφερόντο και ούτω καθεξής. Σε αυτό δεν συμφωνώ ακριβώς με την ανάλυση του Βασίλη, δηλαδή νομίζω ότι το κυρίαρχο, μιλάμε για το αντιμνημονιακό μπλοκ, έτσι, το κυρίαρχο νομίζω εδώ δεν είναι τόσο η άρνηση της κρίσης, όσο η απόρριψη της συνταγής και των συνταγών, ας πούμε, για την αντιμετώπιση της. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται πολλές φορές ως άρνηση της κρίσης είναι η άρνηση της πολιτικής που επιβλήθηκε με το μνημόνιο και με τα οικονομικά μέτρα και με την συνταγή της νεοφιλελεύθερης λιτότητας, ας πούμε, όπως λεγόταν συχνά. Ένα σημείο πολύ σημαντικό, στο οποίο ένα σημείο πολύ σημαντικό στο οποίο επιμένει ο Βαβακάς είναι ότι τα ελληνικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και λίγο με πρωτότυπο τρόπο δεν κατασκεύασαν συνένεση, αλλά κατασκεύασαν κυρίως τη διαφωνία και τη διαμαρτυρία. Ενώ σε άλλες χώρες έχουμε ως κυρίαρχο μοντέλο την κατασκευή της συνένεσης. Και επίσης συμφωνώ μαζί του ότι οι κοινωνικές επιστήμες και οι πολιτικές επιστήμες τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα βρέθηκαν σε μία υστέρηση στο να αντιμετωπίσουν την κρίση και να προτείνουν λύσεις. Κυριάρχησε μία αμηχανία. Τέλος, για να τελειώσω, με ενδιέφερε πολύ το θέμα των αγανακτισμένων και εκεί έχει και στην εισαγωγή πολύ ωραία ανάλυση ο Βαβακάς και κάποια κείμενα μέσα στο βιβλίο ονομάζει τη στάση των αγανακτισμένων, την ονομάζει επαναστατικό συντηρητισμό
και διακρίνει αυτή την αντινομία, αυτή την αντίφαση που υπήρχε στο κίνημα των αγανακτισμένων. Σε κάποια πράγματα συμφωνώ με την ανάλυση του Βασίλη, σε κάποια πράγματα είμαι πιο σκεπτικός και θέλω να θέσω και ως θέμα συζήτησης και θα τελειώσω με αυτό, εάν τελικά θέλουμε, είναι θετικό στοιχείο ή είναι επικοδομητικό στοιχείο το να μπαίνουν οι μάζες στην πολιτική, να υπάρχει συμμετοχή, να υπάρχει άμεση συμμετοχική δημοκρατία, ας πούμε, αν τις θέλουμε τις μάζες σε αντίθεση με κάποιες φωτισμένες ελίτ, τεχνοκρατικές ειδικές ή όχι, γιατί αν θέλουμε τις μάζες παθητικές και απρόσωπες, ok, μπορούμε να βάλουμε ένα χ, ας πούμε, να διαγράψουμε τους αγανακτισμένους και όλα αυτά τα κινήματα εύκολα και να πούμε ότι πάμε παρακάτω. Αν όμως μας ενδιαφέρει η ενεργητική, η ενεργό συμμετοχή, η ενεργητική στάση των μαζών, να το πω έτσι, τότε με όλα τα λάθη, έτσι, με τις αδυναμίες, με τα στραβά τους, πρέπει να δούμε ότι δεν γίνεται αλλιώς παρά να είναι μέσα από αντιφάσεις ή από οξύμορα να εμφανίζονται αυτά τα κινήματα των πλατιών, των αγανακτισμένων, που κατά τη γνώμη μου έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο και μας έμαθαν έναν άλλο τρόπο να κάνουμε πολιτική ή να βλέπουμε την πολιτική. Αυτό δεν εννοώ μόνο στην Ελλάδα, στην Ισπανία, η Αραβική Άνοιξη, το κίνημα Occupy στις ΗΠΑ κτλ. Σε αυτά όλα ο Βαμβακάς έχει νυφάλια θέση, έχει δική του άποψη, την υπερασπίζεται, αλλά παρουσιάζει, ας πούμε, με ωραίο τρόπο και επιστημονικό τρόπο τα διαφορετικά ενδεχόμενα και τις διαφορετικές απόψεις και αφήνει τον αναγνώστη να κάνει τη δική του διαδρομή και να πάρει τη δική του θέση. Σας ευχαριστώ, σταματώ. Ευχαριστούμε τον Άρη Στυλιανού. Το λόγο έχει ο Χρήστος Φραγκοκυπολόπουλος. Τι να πω για το βιβλίο του Βασίλη. Κοιτάξτε, είναι ένα βιβλίο το οποίο όπως διαβάσει θα καταλάβει ότι το καλύπτει και καλά κάνει. Έπρεπε κάποιος να τα πει αυτά τα πράγματα. Βέβαια είναι γραμμένα για εφημερίδα ή για περιοδικά τα κείμενα τα περισσότερα, ίσως και αυτό που βγαίνει και πιο πολύ, ας πούμε. Αλλά προκαλεί και αυτό το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και επιτέλους βρήκα και κάποιον με τον οποίο μπορώ να ταυτιστώ. Όλοι γνωρίζουμε ότι με την εμφάνιση της κρίσης διαλύθηκαν κόμματα, έγιναν ετερόκλητες ομάδες αριστερών δεξιών, ας πούμε. Το πολιτικό μας σύστημα έχει μπει σε μια λογική αυτοστευτικότητας, ας πούμε. Η μία μερής, όπως είναι η Χρωγοντήδης, κλέβει, η άλλη συνεννοείται με τους Εβραίους, με τις τράπεζες κλπ. Έτσι δεν κάνεις διάλογο. Η μισή είναι αδερφές, η άλλη μισή είναι άντρες. Έτσι δεν μπορείς να κάνεις διάλογο. Βέβαια η πόλωση δεν είναι κάτι το καινούριο στην ελληνική πολιτική. Αλλά με βάση την εμπειρία που έχω με τα αποτύπωση και ύστερα και με βάση τα όσα συνέβησαν ας πούμε, τα τελευταία 5 χρόνια, καταλαβαίνετε τι διάσταση έχει πάρει αυτή η πόλωση. Και μας έχει χωρίσει σε δύο στρατόπεδα. Τους μνημονιακούς και τους αντιμνημονιακούς. Αυτός ο διάλογος, το είπε και ο Πέτρος, διευκολύνθηκε μέσα από το διαδίκτυο. Ο Βασίλης προσφέρει ωραίες λέξεις για να το περιγράψει, ας πούμε, και μιλάει για τον παράδεισο της ερμηνείας και της υπερερμηνείας. Πού είναι αλήθεια. Πολλοί σήμερα λένε ότι διαβάζουν έγκυρα, έχουν έγκυρες πηγές, ας πούμε, κτλ. Κτλ. Και δεν τους ρωτάς ποια είναι η πηγή σου, σου λένε για διάφορα blogs, τα οποία δεν έχουν υπογραφές κτλ. Και εκεί μαθαίνεις ένα σωρό πράγματα. Είναι τα μπλε και κόκκινα, πράσινα καφενεία του σήμερα. Λέει, γιατί τώρα έχουμε οδηγηθεί εδώ. Επειδή η αλήθεια είναι και έχουμε αρνηθεί την κρίση. Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουν ότι η κρίση ξεκίνησε με το μνημόνιο.
Ξεχνάμε, για παράδειγμα, ας πούμε, ότι πριν ξεκινήσει το μνημόνιο είχαμε 10-11% ανεργία. Ή ξεχνάμε ότι μιλάγαμε για τη γενιά των 700 ευρώ.